Φίλες και φίλοι, καλημέρα. Μάλλον καλησπέρα όταν θα το δείτε το βίντεο. Τα κόκκινα γυαλιά είναι εδώ σήμερα για να σχολιάσουν το παιχνίδι των Reds με τους Νερατζούρι. Εγώ είμαι αυτός που το σχολιάσω. Ένα παιχνίδι που είχαμε κάποιες προσδοκίες στο να παίξουν καλύτερα από ό,τι στο Μιλάνο οι Reds και δεν δικαιώθηκαν, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο, όπου θα μπορούσαν να είχαν παίξει καλύτερα, να ήταν πιο συγκεντρωμένοι και ίσως αυτό να ευθύνεται και ο Γερμανός στον πάγκο, ο οποίος προσπάθησε να κατεβάσει μια δεκάδα τέτοια ώστε να κάνει rotation, να δώσει χρόνο σε παίκτες που δεν έχουν παίξει, π.χ. όπως ο Jones, να ξεκουράσει τον Henderson, ο οποίος ήταν κουρασμένος. Δεν σας κρύβω ότι το σχήμα που είδα στο κέντρο με προβλημάτισε λίγο όσον αφορά τη διάρκεια. Αν και Φαμπίνο και Τιάγκο παίζουν πάρα πολύ καλά, χρειαζόταν έναν Henderson οπωσδήποτε. Αλλά τον αρχικό δεν μπορεί να τον κάψεις. Ομοίως και τον Φαμπίνο δεν μπορεί να κάψεις. Ο Τιάγκο ήρθε από καιρό, ήρθε μετά από εκείνον τον τραυματισμό στο τελικό του League Cup που του στέλνει τη δυνατότητα συμμετοχής. Και μπροστά η τριάδα η οποία ήταν μάλλον αμενόμενη. Αν και εκεί χωρούσε πιο νωρίς ο Ντίας. Δεν σας κρύβω ότι κάποια στιγμή στην pub είπαν τα παιδιά για ο Ρίγκης, το οποίο γύριζε στο μυαλό μου, απλά δεν τολμούσα να το σκεφτώ ίσως, γιατί ξέρω τον Κλοπ. Και στο μετά του παιχνιδιού, κάποιοι ανέφεραν και τον Μιναμίνο, ο οποίος επίσης φέτος όποτε χρειάστηκε, δεν προβλημάτισε. Τις περισσότερες φορές, ειδικά στα παιχνίδια κυπέλλου, έδειξε τον καλύτερο του εαυτό. Θα μου πεις, Δεγιάννη, δεν έπαιξαν και με τα θηρία. Να βάλουμε τώρα κάτω κάποια πράγματα. Την Ίντερ την σχολιάσαμε δύο φορές εδώ σε αυτή την εκπομπή και νομίζω ότι δώσαμε την εικόνα της ομάδας, όπου ξέρει τι θέλει στον αγωνιστικό χώρο. Είναι μια καλή ομάδα. Είναι μια ομάδα η οποία δουλεύει με ένα συγκεκριμένο πλάνο. Άλλο δεν της βγαίνει, άλλο δεν της βγαίνει. Με παίχτες οι οποίοι είναι αρκετά καλοί, κάποιους από αυτούς τους ξέρουμε και όλα το πέρασμά τους στην Αγγλία, και είσαι έτοιμος για το τι σε περιμένει να αντιμετωπίσεις, τι περιμένεις να συναντήσεις. Νομίζω ότι ο Γερμανός αδίκησε την ομάδα, αδίκησε την προσπάθειά του χτες, καθότι ο Κέρτς ήταν πάρα πολύ καλός και πολύ κινητικός. Έτρεξε, έδωσε μονομαχίες, έχανε την μπάλα πάλι, κοίταζε να την επανακτήσει. Αυτό που έκανε όμως λάθος ήταν σε κάποιες περιπτώσεις όπου η υπερβολική, ας πούμε, αυτοπεποίθηση κάνει κακό. Με αποτέλεσμα να τον περικυκλώνουν παίχτες και να χάνει την μπάλα. Ο Τιάγκο αναγκαστικά βγήκε κάποια στιγμή γιατί έφαγε εκείνη τη γερή κλωτσιά που τέλος και εκεί θα έχουμε θέμα πάλι με τον τραυματισμό του. Πολύ σημαντικό για την τριάδα μπροστά είναι το γεγονός ότι έπρεπε να μην παίξει ο Μανέ, ο οποίος δείχνει πραγματικά βραχυκλωμένος, και έπρεπε να παίξει κάποιος πιο κινητικός από την πλευρά του Σαλάχ, ώστε να του δώσει βοήθειες μαζί με τον Τρέντ, ο οποίος ανέβαινε και ήταν πολύ καλός. Από τον Τρέντ δεν έχω κανένα παράπονο. Προσπάθησε πάρα πολύ. Κανα δύο φορές του έφυγε ο Πέρισιτς, αλλά κάλυψε το διάστημα. Γενικά ο Τρέντ δείχνει από εδώ και 1,5 παιχνίδι να έχει βάλει μπροστά να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις και ως αμυντικός. Παρότι έχω πει πολλές φορές και να μην γίνομαι κουραστικός, εγώ δεν πιστεύω ότι θα παίξει εκεί σε όλη την καριέρα. Λοιπόν, ο Σαλάχ το είδαμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις όπου του έτυχε λίγες φορές να κάνει μονομαχία ένας προς έναν, τον άδειαζε. Όταν όμως έβρισκε χρόνο η αντίπαλη ομάδα, η αντίπαλη άμυνα να ντουμπλάρει και να τριπλάρει το μαρκάρισμά του, τέλος. Έπρεπε να χάσει χρόνο, να γυρίσει την μπάλα προς τα πίσω και κάποιες φορές την έχασε φυσικά την μπάλα, διότι όταν σε περικυκλώνουν τρεις, πώς θα περάσεις. Σε κάποιες στιγμές ο Σαλάχ έδειξε, ας πούμε, όχι καθαρό μυαλό, προσπαθώντας μέσα στην περιοχή να περάσει παραπάνω πέτσα από ό,τι θα μπορούσε.
Γενικά η ομάδα έδειξε ένα βραχυκύκλωμα. Σε κάποια κέρια σημεία θα μπορούσε να ήταν πιο αποτελεσματική. Ήταν και άτυχη, καθότι είχε τρία δοκάρια. Όπως επίσης ότι ο Αλέξης Σάντσες θα μπορούσε να μην παίζει από το πρώτο ημίχρονο. Ομοίως θα μπορούσαν να παίζουν και με λιγότερο παίχτη, ακόμα λιγότερο παίχτη, στη διάρκεια του παιχνιδιού. Διότι ο διαιτητής ήταν για τα πανηγύρια. Επιεικός αυτός ο Καρνάβαλος, διότι περί Καρνάβαλου πρόκειται, μιας και είναι πρόσφατο το γεγονός των απόκριων στην Ελλάδα, απορώ γιατί διαιτητεύει. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Ένας διαιτητής ο οποίος έχασε τον έλεγχο του παιχνιδιού, άφηνε και καλά το πλεονέκτημα σε κλωτσιές που πέφτανε κάποια στιγμή σύννεφο και μετά συμψήφιζε να δίνει ένα light foul για να και καλά απαλύνει τις εντυπώσεις από την κακή επιλογή που έκανε πριν. Λυπάμαι, αλλά αυτοί οι διαιτητές δεν ξέρω για ποιο λόγο υπάρχουν. Η κόκκινη ήταν ορφή. Είπαμε, άργησε. Οι Reds όπως είχαν προηγηθεί στο δοκάρι του Matip, δεν τους έκανε το χατήρι μπάλα. Παραδόξως, η εικόνα του δευτέρου ημιχρόνου, όπου οι Reds γκαζώσαν για τα καλά, με την είσοδο μάλιστα του Henderson και του Keita, ορθοπόδησε το κέντρο γιατί ο Κέρθης άρχισε να χάνει έδαφος, ομοίως και ο Τιάγκο. Και νομοτελειακά κάποια στιγμή θα άρχισε να παθαίνει λάστιχο και ο Φαμπίνιο. Η είσοδος λοιπόν των δύο ήταν πολύ καλή κίνηση. Αυτό που με προβλημάτισε ήταν η αντίδραση του Κλοπ στο να βάλει πολύ αργά τον Ντίας, πάρα πολύ αργά. Από τη στιγμή που μπήκε ο Ντίας, έδωσε κίνηση. Αυτό που κάνει ο Ντίας είναι ότι τρέχει ακατάπαυστα. Πέρα από τις τεχνικές του δεξιότητες, είναι παίχτης που ακόμα και αν χάσει την μπάλα τρέχει να την επανακτήσει αμέσως, πλην και συν ότι επιπλέον δίνει πόδι στο να βλέπει ο συμπαίχτης του να δώσει να πάρει πάσα. Δηλαδή, σπάει την μπάλα και αμέσως ανοίγεται για να δώσει χώρο και χρόνο στο συμπαίχτη του να, να μπορεί να αντιδράσει, να συνεχίσει το παιχνίδι. Αυτό που κάνουν πιο πολλοί είναι στο να καθυστερήσουν το παιχνίδι και αυτό τους δυσκολεύει στην αποτελεσματικότητα. Δεν θέλω σε ποια φάση, νομίζω βγήκαμε από αριστερά με τον Ρόμπερτσον, όπου εκεί ο Μανέ καθυστέρησε λίγο, άρχισε να αντιδράσει και ο Ρόμπο να σπάσει την μπάλα. Έφυγε μετά ο Μανέ και ο Ρόμπο καθέστησε και γύρισε την μπάλα πίσω. Και γύρισε όλη η Ιταλική άμυνα πίσω. Από την άμυνα, από τους δύο κεντρικούς μας back, είπα για τους ακραίους, ο Τρέντ και ο Ρόμπο ήταν πολύ καλοί. Ο Άλισον οπότε χρειάστηκε ήταν πολύ καλός. Βέρτζιλ και Μάτιπ, αν εξαιρέσει τη φάση του γκολ, όπου ήταν ας πούμε απίστευτο λάθος. Είναι απίστευτο λάθος καταρχήν ότι αργούν και αλλάζουν πάσες στο δικό μας το κουτί, στο δικό μας το box, όπως λένε, στη δική μας περιοχή, με τα δικά μας λόγια. Απαράδεκτο λάθος για φτασμένους αμυντικούς, διότι παίζεις με αντίπαλους οι οποίοι δεν είναι, ξέρω εγώ, non-league, όπου και στο non-league δεν επιτρέπεται. Στην ουσία, η πάσα του Βέρτζελ προς τον Μάτιπ τον φαίνει σε τέτοια θέση όπου βλέπει ότι έχει κοντά του παίχτη, όχι πολύ κοντά του, αλλά σε μια απόσταση που καλύπτεται. Και ο Μάτιπ στην ουσία διώχνει βιαστικά. Παίρνει ο Λαουτάρο, κάνει και εκείνο το απίστευτο σουτ. Τραβιέται ο Βέρτζελ. Παιδιά, λέει πόσες φορές θα τραβηχτεί ο Βέρτζελ για να μην κελάρει μπάλα πάνω του. Και πάει σε μια, παίρνει μια απίστευτη τροχιά. Πολύ ωραίο γκολ του Λαουτάρο Μαρτίνες που στο παρελθόν είχε ακουστεί και για μας. 0-1 με τον Έλσον να σηκώνεται ψηλά για να αποκρούσει. Δεν την έπιασε την μπάλα. Ο Άλλη ελέγχεται για ένα παραλίγο λάθος που πήγε να γίνει. Εκεί να χάσει την μπάλα, όπου αυτό είναι πλεονέκτημα και μειονέκτημα για ένα τροματοφύλακα να ξέρει ποδόσφαιρο. Πλεονέκτημα γιατί μπορεί να σου βγάλει ασίστ από το πουθενά, είτε με το πόδι είτε με το χέρι. Το ότι ξέρει μπάλα με τα πόδια επίσης είναι ευλογία και κατάρα για τη φάση που, αν το θυμάστε, πήγε και πέρασε την μπάλα σχεδόν κάτω από τα πόδια του αμυντικού, του επιθετικού, για να δώσει την μπάλα στο Matic. Το σκόρ είναι ήδη 0-1. Γίνανε τα νεύρα μας χαρτοπόλεμο στην μπάλα. Φρικάραμε και λέμε έλεος. Εν τέτοια περιπτώσει, αυτό που στη γενικότερη εικόνα με ενόχλησε είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο δεν ήμασταν κακοί, ήμασταν επιπόλαιοι, βιαστικοί και ίσως λίγο με έναν τρόπο υπερόπτες σιγουριάς με την έννοια «ΟΚ, έχουμε πάρει το 0-2, ας πούμε μπορούμε να παίξουμε και λίγο πιο χαλαρά». Όχι, δεν μπορείς να παίξεις πιο χαλαρά. Εγώ δεν σου μιλάω να παίξεις σαν ενδομένο το κάζι.
πρέπει να παίξεις με συγκέντρωση στο 1000%. Γιατί μία στιγμή λάθος, παπ, 0-1. Άλλη μία που μπορούσε να γίνει στατιστικά, 0-2 παράταση, γεια σας. Και μπλέξε περιπέτειες χωρίς λόγο. Τραβάς άλλα 30 λεπτά το χρόνο σου στο παιχνίδι, γκαζώνεις, τσιτώνεις. Αυτό είναι φθορά χρόνου, βιολογική φθορά λόγω χρόνου, το οποίο θες παραπάνω χρόνο για να συνέλθεις. Κάποτε πρέπει να υπολογίσουν οι ίδιοι, διότι κάνουν κακό στον εαυτό τους. Κάνει κακό και ο Γερμανός με τη διαχείριση των αλλαγών, εφόσον είναι 5, και δεν σας κρύβω ότι μου έκανε τεράστια εντύπωση το γεγονός ότι συζητάμε για τις αλλαγές στην Premier League. Ένα πράγμα το οποίο το έχει σαν πλεονέκτημα ο Κλοπ να μπορεί να παίξει τις αλλαγές και τις 5 στο Champions League και να το κάνει. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο πρέπει να κάνεις μόνο 3 αλλαγές και την τρίτη του Diaz να την κάνεις στο 83. Έχεις 5 αλλαγές. Γιατί να μην αλλάξεις κάτι. Θα βάλεις φρέσκα πόδια μέσα. Τι παραπάνω θα κερδίσεις με τον Άιστον Σαλάχ μέχρι τέλος και τον Μανέ, όπου τους βλέπεις είναι και κουρασμένοι. Και είναι ανθρώπινο να είναι κουρασμένοι, έτσι. Το ξαναλέω, δεν είναι PlayStation. Τέλος πάντων, το αφεντικό αποφασίζει, το αφεντικό ελέγχεται και γι' αυτό. Αν θέλετε, ο καλύτερος του αγώνα για τους κόκκινους ήταν ο Τρεντ, με διαφορά από τους υπόλοιπους. Δύο δοκάρια ο Σαλάχ, είναι οι δύο φάσεις που και στις δύο ο Μο πλασάρει ιδανικά. Δεν ήταν να πάει μέσα η μπάλα ρημάδα. Επίσης στη φάση του Ντίας, ο Βιδάλ βάζει το πόδι, στατιστικά με τόσο κοντά στο τέρμα το σούτ και του Βιδάλ το πόδι, λες να τσιμπήσει δύο θα πάει μέσα και πάει η μπάλα πάνω από το δοκάρι. Okay. Πέραν τούτου, τα 12 σουτ, προσέξτε τι σας λέω, που είναι πολύ σημαντικό, τα 12 σουτ που έκαναν οι Reds στο σύνολό τους με 2 σουτ στο στόχο, είναι πολύ ενδεικτικό της μικρής συγκομιδής και το πόσο καλά έπαιξε η Ίντερ, δηλαδή η Ίντερ υπερέβαλε και αυτόν, είναι η αλήθεια, γνωρίζοντας ποιον είχε απέναντί της. Σε αντίθεση με τους Ιταλούς που κάνανε τα μισά σουτ 6, εκ των οποίων 3 στο στόχο. Τέλος, καλό, όλα καλά. Αυτό κρατάμε. Πρόκριση μεν, αλλά με λίγο γκρίνια, με λίγο στραβομουτσούνιασμα, με λίγο δυσαρέσκεια, με λίγο λες, okay, ρε φίλε, δεν υπήρχε λόγος να κάνω, να έχω τόσο άγχος για το... όχι γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη στην ομάδα. Εγώ, ας πούμε, δεν αγχώθηκα για το θέμα το τι μπορεί να κάνει η ομάδα, αγχώθηκα μόνο για το κομμάτι, το στατιστικό, το οποίο η μπάλα δεν πάει μέσα και μπορεί να σε τιμωρήσει. Εκεί πραγματικά, εντάξει, το στατιστικό έχει να κάνει με την τύχη. Εκεί εγώ, το λέω, μιλάω για τον εαυτό μου, αγχώθηκα. Δεν θα κρυφτώ. Αυτά, τίποτα άλλο, περιμένουμε να τελειώσουμε το παιχνίδι για να γίνει και η κλήρωση, να δούμε ποιος αντίπαλο θα έχουμε στους 8. Στο δρόμο για το Παρίσι, όπως έγινε η κατάσταση με την αλλαγή της έδρας του τελικού του Champions League, λόγω των γεγονότων στην Ουκρανία, και ας ευχηθούμε να τελειώσει αυτή η ιστορία και να μην απλωθεί σε όλη την Ευρώπη, διότι δεν ξέρω πραγματικά, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι της εκπομπής, τι ακριβώς Θεό πιστεύουν όλοι αυτοί που κρατάνε τις τύχες των κρατών, όχι μόνο της Ευρώπης, όλου του κόσμου, διότι λένε και μπούρδες ότι είναι ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, ο πρώτος πόλεμος που μπορεί να γίνει παγκόσμιος στην Ευρώπη μετά το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Και λέω εγώ, όπα, μισό λεπτό. Στη Σερβία και στην πρώην Ιουγκοσλαβία τι έγινε. Στην Συρία, όχι εντάξει, είναι λάθος το πρόβλημα, είναι λίγο ρεύκολο. Στην Κύπρο, εισβολή τι ήταν. Ξέρω εγώ. Όλη τη δεκαετία του 90. Έγινε μα και λιώστη η Ιουγκοσλαβία, έτσι, μην τρελαθούμε. Δηλαδή την κάνανε καλοκαιρινή, όχι μία και δύο φορές. Και επειδή έχω εικόνα για κάποια πράγματα, καθότι ο αδελφός μου ήταν αξιωματικός στις ειδικές δυνάμεις και υπηρέτησε η ειρηνευτική δύναμη για 19 μήνες. Πιστέψτε με, δεν είναι όλα όπως τα παρουσιάζουν, που πήγαν εκεί ως απελευθερωτές και ως ειρηνιστές και τους αγάπησαν και τους... βάζανε στις αποστολές εκτός στρατοπέδων,
στις πομπές που πήγαιναν τα αυτοκίνητα για τροφοδοσίες κλπ. Όταν τα βγουν Αμερικάνοι, βάζαν τους Έλληνες μπροστά και πίσω. Και ειδικά στη Σερβία. Οπότε, πραγματικά γνωρίζεις κάποια πράγματα, κατά καιρούς, έχω μεγάλο ερωτηματικό για το τι Θεό πιστεύουν. Τι αντιλαμβάνονται. Διότι δεν είναι όλα τόσο απλά και στην τελική ανάλυση πολλοί λένε το χρήμα, το χρήμα, το χρήμα. Δεν είναι ακριβώς μόνο το χρήμα. Είναι και παιχνίδι εξουσίας. Αλλά δεν φταίμε εμείς οι απλοί πολίτες που θέλουμε να αγαπήσουμε τη ζωή, που αγαπάμε μάλλον τη ζωή και θέλουμε να τη ζήσουμε και να απολαύσουμε. Τώρα βέβαια από την εκπομπή πήγαμε αλλού, αλλά είναι μέρος της ζωής. Και επειδή θέλουμε να έχουμε υγεία μετά από αυτό την περιπέτεια που τελειώνει, φαίνεται να τελειώνει τώρα με τον κορονοϊό. Θέλουμε τώρα εκτός από υγεία να έχουμε και ειρήνη με το νέο φρούτο που μας σερβίρουν για το 2022. Αυτά, καλή συνέχεια να σας ό,τι κάνατε, ραντεβού την Παρασκευή με το preview για την Brighton, για το παιχνίδι με την Brighton που είναι Σάββατο μεσημέρι νωρίς. Τις έχω καταθέσει για τις ενστάσεις μου και τη συνέχεια των εκπομπών μέχρι το τέλος σεζόν. Να επενθυμίσω, μάλλον να αναφέρω ότι αύριο Πέμπτη θα βγουν στο κανάλι και δύο βιντεάκια από αυτά που είναι τις πορείες των Reds ιστορικά στην Ευρώπη, τα οποία υπάρχει ειδική ενότητα, playlist, γι' αυτό το Liverpool in Europe. Αν θέλετε, τιμήστε τα και μοιραστείτε με τους φίλους σας, γιατί είναι πράγματα, όπως είπα για το σαν σήμερα, το οποίο δεν κυκλοφορούν ευρέως, ακριβώς όπως τα κόβουμε εμείς. Και γιατί όχι να μην τα μάθετε. Είπαμε, ιστορία δεν είμαστε από Τζέραλτ και μετά, η ιστορία ξεκινήσε το 1872, έτσι. Λοιπόν, καλή συνέχεια, τι κάνετε, γεια σας.